Κυρίες και κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όλα έτοιμα για την έναρξη του μεγάλου τελικού σε αυτό το Final Four του Champions League που η Ηρακλής δίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το παρόν απέναντι στην ιταλική ομάδα, την Sisley Treviso, που παίζει μπροστά στο κοινό της. Ένα μικρό πρόβλημα δεν μας επιτρέπει να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο της ΕΤΡΙΑ στην Ρώμη, Μιχάλη Μελισσίδη, τον οποίο θα έχουμε σε πολύ λίγο στον αέρα. Και όπως φαίνεται από τα πλάνα, το γήπεδο είναι γεμάτο. Ο πρώτος διαιτητής αναμέτρησης, ο Ηρακλής, που μετά την χθεσινή πολύ μεγάλη προσπάθεια κόντρα στην Λοκομοτίβ του Μπέλγκοροτ, δίνει σήμερα το παρόν στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Να διεκδικήσει, να κατακτήσει αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο, κάτι που δεν κατάφερε να κάνει πέρσι στο κλειστό της Πηλέας απέναντι στη γαλλική Τουρ. Πρώτη επίθεση για τον Ηρακλή, πρώτος πόντος για τους Ιταλούς, με συγχωρείτε, με τον Γουστάβο. Δε πρώτος πόντος της αναμέτρησης, κόπηκε το καρφί. Ένα 1-0 για την ιταλική ομάδα. Ισοφαρίζει ο Ηρακλής με τον Stanley, διαγώνιο καρφί, ο Αμερικάνος που αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες λύσεις της ομάδας του Λεόνι εδώ. 1-1 το σκορ στο πάλο τομάτικα, στο μεγάλο τελικό. Παρουσία 3.000 Ελλήνων που όπως και χθες. Πόντος για τον Ηρακλή. Για να δούμε τι έγινε. Μπλοκ μέσα. 1-2 το σκορ για την ομάδα του Ηρακλή. Προφέρνει με αυτό το μπλοκ να πάρει προβάδισμα στην έναρξη του μεγάλου τελικού. 2-1 απέναντι στην Τρεβίζο. Η μπάλα είναι out. Στο σερβίς 2-2. Δύσκολη υποδοχή άσος για τους Ιταλούς με τον Πάπη. Αυτός είναι ο Φέι, διεθνής Ιταλός και αυτός. Η Σίσλη που είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, όχι μόνο στο ιταλικό αλλά στο ευρωπαϊκό παγκόσμιο βόλιο, με πολλούς διεθνείς Ιταλούς. Δεύτερος συνεχόμενος άσος, 4-2 για την ομάδα της Σίσλι. 4-2 με δύο άσους εδώ ο τεχνικός των Ιταλών, ο Ντανιέλε Μπανιόλι. Δεν δούλεψε καλά η υποδοχή. Ο Φέι που συνεχίζει να σερβίρει. Αυτή φορά η υποδοχή είναι καλή. Θέλει να περάσει ο Μπολ. Τώρα πασάρει και πάλι για τον Στάνλι. Πόντος για τον Ηρακλή, 4-3. Δείτε την τελευταία φάση και το πέρασμα της μπάλας στη διαγώνιο. Ο Χοφ τώρα σερβίρει στην εύκολη υποδοχή. Ο πρώτος χρόνος, πόντος για τους Ιταλούς. 5-3. Καλή που πήραν ένα προβάδισμα 2 πόντων. Απάντησε ο Ηρακλής, 5-3. Εδώ στο Only. Υποδοχή. Η απάντηση και πάλι στον πρώτο χρόνο με τον Τσέρνιτς. Ο Ηρακλής που μειώνει σε 5-4. Και σερβίρει ο Στάνλεϊ. Αμερικανός που κάνει καλή δουλειά, αλλά σερβίρει άστοχα. Προσπάθησε να δυσκολέψει την υποδοχή των Ιταλών. 6-4 στους δύο και πάλι η διαφορά για την Sisley. Σαν να κατάμε στο παλαιοτομάτικα. Μπάλα είναι out. 6-5.
ο προπονητής του Ηρακλή, ο κύριος Λεόνης. Τελευταία φάση. Μπάλα περνάει out. Ο πόντος για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και ο Γιούρδας τώρα. Στην εκτέλεση του σερβίς. 6-5 σε αυτό το πρώτο σετ του μεγάλου τελικού. Sisley Bologna Ηρακλής. Ευθείας μετάδοση της σετ 3. 6-6 σοφάριση για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Γιούρδας θα συνεχίσει να σερβίρει. Ακραίος του Ηρακλή. Θα δυσκολέψει το σερβίς. Είναι καλό. Δύσκολη υποδοχή για τους Ιταλούς. Ο Πάπη τώρα είναι out όλο το καρφί του. Ο Σαμουέλ Πάπη. Ο Ηρακλής περνάει μπροστά. 7-6. Δείτε πάλι την προσπάθεια του διεθνή Ιταλού. Περνάει μπροστά για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 7-6. Τρίτο συνεχόμενο σερβίς για την ομάδα του Ηρακλή με τον Γιούρδα. Ο πρώτος χρόνος τώρα για την ιταλική ομάδα και σοφάριση. 7-7. Ηρακλής που έχει και την κούραση. Ανασταλτικός παράγοντας σίγουρα με 2,5 ώρες αγώνα. Στον δεύτερο χθεσινό ημιτελικό. Οι Ιταλοί επικράτησαν εύκολα εχθές με 3-0 σετ της δυναμού και σίγουρα είναι πιο ξεκούραστοι. Πέντος για τον Ηρακλή. Πρώτο τεχνικό time out. Διαφημιστικά μηνύματα σε λίγο πάλι μαζί. Στο παλαιοτομάτικα της Ρώμης και πάλι τέλος το τεχνικό time out. Ο Ηρακλής προηγείται 8-7 σε αυτό το πρώτο σετ. Σοφαρίζουν οι Ιταλοί εδώ με τον Πάπη σε 8-8. Σηκώθηκε πίσω από την γραμμή των 3 μέτρων. Δείτε πάλι, κάρφωσε στην ευθεία. Και τώρα στο σερβίς ο Ιταλός. Η απάντηση του Ηρακλή, η μπάλα είναι μέσα. 9-8 με τον Τσέρνιτς. Ο Ηρακλής που πήρε ένα προβάδισμα 2 πόντων και κρατάει τώρα έστω αυτόν τον ένα πόντο το προβάδισμα. Σημαντικό και για ψυχολογικούς λόγους. Ο Μπολ τώρα σερβίρει out. Πασαδόρος του Ηρακλή. Δείτε πάλι το άστοχο σερβίς από τον Λου Μπολ. Τόσο. Υποδοχή, τριπλό μπλοκ των Ιταλών, 19. Το προβάδισμα και πάλι για την Ιταλική ομάδα. Σηκώθηκε ο Φέι. Οι δύο ακόμα Ιταλοί. Ο Φέι ήταν αυτός που έκοψε το ελληνικό καρφί. 19 για την Sisley. Έσπασε μπάλα στον μπλοκ. Κόντρα επίθεση τώρα για τους Ιταλούς. Πολύ καλή άμυνα από τον Χοφ. Block out κερδισμένο από τον Τσέρνιτς. 10-10. Δείτε πάλι. Τριπλό μπλοκ για την Sisley. Τσέρνιτς πήρε όμως το block out και ισοφάρισε σε 10-10. Ο Ιταλός ακραίος με ύψος 1,94. Εύκολη υποδοχή, πρώτος χρόνος. Δεν μπόρεσε να βγει και άμυνα τελικά με τον Μπολ. Κόντρα επίθεση και πάλι για τον Ηρακλή. Τώρα δεύτερη προσπάθεια. Πρέπει να πάρει τον πόντο εδώ. Μπολ. Εκπληκτική άμυνα από τον λίμπερο των Ιταλών. Η φάση συνεχίζεται. Το πλασέ. Βγαίνει άμυνα. Μπλοκ μέσα. Πόντος για τον Ηρακλή. Στον καλύτερο πόντο μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Εδώ ο κόσμος του Ηρακλή. Περισσότεροι από 3.000 ταξίδεψαν στην Ιταλική πρωτεύουσα. Δείτε και πάλι το τελείωμα. Το καρφί από τον Τσίζολα. Και το μπλοκ. 11-10. Φέι καρφώνει στην ευθεία μέσα. Για να δούμε. Εδώ ο Φέι. 12-10 για τον Ηρακλή. Μπάλα είναι out. Αυτό τουλάχιστον υποδεικνύει ο πρώτος διαιτητής. Για να δούμε. Φαράει μπάλα είναι έξω.
υπέδειξε ο υπόπτης και ο διαιτητής, ο οποίος είχε προσωπική άποψη. Κάτι το Γιούρδας. Time out για την Sisley του Τρεβίζο. Βλέποντας ο κύριος Μανιόλη την ομάδα του να χάνει αυτό το μικρό προβάδισμα που είχε στην αρχή του αγώνα, δύο πόντους. Καλή σε time out. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Αλέκου Λεόνι. Παρά την κούραση από τον δεύτερο ημιτελικό, στο χθεσινό δύσκολο παιχνίδι, Ρακλής κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 και πήρε την νίκη στο tie break σε 2,5 ώρες. Όχι μόνο αντέχει, αλλά έχει και ένα προβάδισμα 12-10. Ρακλής που πλήρωσε πέρυσι την κούραση. Τσέρνιτς σερβίρει πάνω στο φιλέ. 12-11. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνεχίζει να προηγείται. Είδα πάλι το σερβίς από τον Τσέρνιτς. Πάλα στο φιλέ. Ο Φέι τώρα για τους Ιταλούς. Μπολ. Μπλοκ μέσα. Και σοφάριση για την Sisley. Αυτός είναι ο Γκουστάβο, το μεγάλο αστέρι, ο Βραζιλιάνος. Η Sisley σε ατομικό μπλοκ έκοψε τον Τσέρνιτς. Κεντρικός. Έντρες Γκουστάβο. Σερβίρει τώρα. Out. 13-12. Πρώτος χρόνος για τους Ιταλούς και πόντος. Τους εφαρίζουν 13-13. Πάρουμε τον Γκουστάβο. Μεγάλο αστέρι. Το παγκόσμιο στερέωμα. Δίνουν πολύ τον πρώτο χρόνο. Ιταλοί. Μπολ. Clayton κόβεται. Από τον Πάπη εδώ. 14-13. Μπροστά και πάλι η Sisley. Ούτε πάλι. Μικρό μπλοκ σηκώθηκε και ο Πάπη και ο Γκουστάβο. Time out για την ομάδα του Ηρακλή. Καλεί ο Αλέκος Λεόνης βλέποντας να χάνεται αυτή τη διαφορά των δύο πόντων. Τρεβίζο προηγείται 14-13. Σε αυτό το πρώτο σετ. Άκουμε και τις οδηγίες του κ. Λεόνη. Ακούτε τι γίνεται μέσα στο παλαιοτομάτικα. Σε μεκατάμε στο κλειστό. Αρκετοί φίλοι του Ηρακλή, περισσότεροι από 3.000, σε ένα γήπεδο χωρητικότητας 16.000 θεατών. Οι Ιταλοί λατρεύουν το βόλιο πραγματικά. Στάνλεϊ παίρνει πόντο. Έπειτα από ώρα για τον Ηρακλή, 14 όλα. Όταν ο Στάνλεϊ είναι στη μέρα του, δύσκολα υπάρχει άμυνα που μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Ο Clayton Stanley. Σερβίρι για τον Ηρακλή. Εύκολη υποδοχή. Ο Πάπη κόβεται. Έρχεται ο Φέι από πίσω. Block out. 15-14. Ο Αλεσάντρο Φέι. Είναι το τελείωμα της φάσης. Στο διπλό ελληνικό μπλοκ. 15-14 για την Τρεβίζο και τώρα ο Γκουστάβο πόντος για τον Ηρακλή. Στο λάθος σερβίς και ισοφάρισε 15-15. Μάριος Γιούρδας τώρα.
δυσκολεύει την υποδοχή των Ιταλών και πάλι σε πρώτο χρόνο. Ο πόντος με τον Τενκάτι για τους Ιταλούς, 16-15, δεύτερο τεχνικό time out στην Παλαοτομάτικα. Στο Παλαοτομάτικα της Ρώμης και πάλι, κυρίες και κύριοι, 16-15 η Sisley Treviso και τώρα σοφάρισε για τον Ηρακλή, 16 όλα σε αυτό το πρώτο σετ στον μεγάλο τελικό Champions League, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για το βόλεϊ στη Γυραιά Ήπειρο. Κράβαρικ, καλή υποδοχή από τους Ιταλούς. Ο Πάπη δεν κόβεται τελικά, η μπάλα είναι block out. Ο Σαμουέλ Πάπη παίρνει θέση εκεί για το σερβίς. Κάρθος η μπάλα, βρήκε το διπλό ελληνικό μπλοκ και πέρασε out. Δύσκολη υποδοχή από τον Έλληνα λίμπερο Stanley στη διαγώνιο. Για να δούμε τι έχει υποδείξει ο πρώτος διαιτητής. 18-16 στο μεταξύ, δύο πόντι διαφοράς. Η διαφορά για την Ιταλική ομάδα. Με παράβαση. Ο πόντος πήγε στους Ιταλούς και νέο time out από τον Αλέκο Λεόνι. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, το πρώτο σετ, η διαφορά δεν έχει ξεφύγει πάνω από δύο πόντους, είτε για την Sisley είτε για τον Ηρακλή. Αλλά όσο πηγαίνουμε προς το τέλος του σετ, έλα, αυτή είναι αλλαγή, παιδιά! Είμαστε μαζί! Σαφώς τα πράγματα δυσκολεύουν αν η διαφορά ξεφύγει σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό ο κύριος Λεόνης κάλεσε σε time out να κρατήσει διαφορά και να προσπαθήσει να πάρει κεφάλι στο σκορ. Στο μεταξύ ο Ηρακλής πήρε ένα πόντο το οποίο δεν είδαμε, 18-17 με τον Τσέρνιτς. Και ο Μπολ, πασαδόρος του Ηρακλή. Δύσκολη υποδοχή. Πάπη, θα περάσει την μπάλα, ευκαιρία για τον Ηρακλή στην κόντρα επίθεση τώρα. Να ισοφαρίσει, Τσέρνιτς block out. 18 όλα. Ο Ηρακλής απάντησε. Ισοφαρίζει 18-18. Εδώ, blue ball, είδε πάλι την προσπάθεια του Ιταλού. Πήρε το block out. Σε ένα ακόμα σερβίς για τον Αμερικάνο πασαδόρο της ομάδας του Ηρακλή. Τεχνικό αυτή τη φορά. Φέι, πέρασε. Στο μικρό διαγώνιο εδώ. Ασφαλώς πολύ έμπειρος. Αλεσάντρο Φέι. 28 ετών. Φέι. 19-18. Μπολ. Μοιράζει για τον Τσέρνιτς. Βγαίνει τα λίγα η άμυνα. Μπολ. Μπλοκ. Μέσα από τον Φέι. 20-18. Εδώ ο Ηρακλής στάθηκε άτυχος σε αυτή τη φάση. Ο Στάνλι ήταν τελικά αυτός που κόπηκε. Έβγαλαν την άμυνα οι Ιταλοί και στην κόντρα μπήραν και τον πόντο. 20-18. Η απάντηση του Ηρακλή με τον Τσέρνιτς, τον άνθρωπο που έδωσε στον Ηρακλή εχθές το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Θα τρυπήσει το τριπλό ιταλικό μπλοκ στην ευθεία το καρφί. 20-19. Για να δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτό το πρώτο σετ. 20-19 για την Sisley Treviso. Ο πρώτος χρόνος είναι out, η μπαλά. 20-20. Ο Γκουστάβο ήταν αυτός που δούλεψε τον πρώτο χρόνο. Η μπάλα μας πέρασε εκτός τερέν. 20-20. Τσέρνιτς σερβίρει. Εδοχή καλή και πάλι πρώτος χρόνος από τον Γκουστάβο. Αυτή τη φορά σημαδεύει σωστά. 21-20, δείτε πάλι.
21-20 και ο Φέι στην εκτέλεση αυτού του σερβίς για την Sisley. Ball μοιράζει στον Stanley, block out, 21 όλα. Εδώ ο λίμπερο των Ιταλών, Φαρίνα, ο Χοφ στην εκτέλεση, Φέι στη διαγώνιο, πετυχημένο τον καρφί του, 22-21, δύσκολα το λέω το Αλεσάντρο Φέι, εγκαρφώνει από την πίσω ζώνη, δείτε πάλι στη μεγάλη διαγώνιο το καρφί, 22-21, το έχουμε αλλαγεί, ο Καρλέτη περνάει στο παιχνίδι για τον Μπανιόλι. Ο Τσίζολα πάνω στο φιλέ, 22 όλα. Βουαλ Πέτρο, Τσίζολα και ο Στάνλεϊ. Στο σερβίς για τον Ηρακλή, δύσκολη υποδοχή. Θα περάσουν όμως οι Ιταλοί. Έχουν πολύ τον πρώτο χρόνο. Τον Γουστάβο και τον Βερμίλιο που μοιράζει εξαιρετικά την μπάλα. Αλλαγή, ο Δίας μέσα στην θέση του Κράβαρικ. Τον Γουστάβο, 23-22. Διαφορά για την Ιταλική ομάδα. Βραζιλιάνος δυσκόλεψε πολύ την υποδοχή. Κόντρα επίθεση τώρα, για να δούμε. Ένα μπλοκ χρειάζεται εκεί. Η μπάλα θα περάσει όμως από τον πάτη. 24-22. Set ball για τους Ιταλούς. Πρέπει να αντέξει ο Ηρακλής εδώ. Δείτε πάλι. Μπάλα πέρασε. Θα κλείσει η αλλαγή, ο Δίας έξω, μέσα και πάλι ο Κράβαρη. Πάμε στο πρώτο set ball. Με τον Γουστάβο. Blockout ή όχι. Blockout βέβαια. Στην προσπάθεια του Γιούρβα. Μειώνει ο Ηρακλής, 24-23. Και τώρα θέλει μια καλή υποδοχή. Εδώ ο Πάπη. Σε αυτό το πρώτο σετ Ιωαννίδης θα μπει για την υποδοχή. Κακή υποδοχή. Δούλεψε τον μπλοκ. Μια ακόμα ευκαιρία, θα περάσει, πέρασε τελικά. Πέρασε ο Φέι. 25-23. Είπαμε ότι ήθελε μια καλή υποδοχή και μια καλή άμυνα ο Ηρακλής. Ο Φέι σηκώθηκε πίσω από την ζώνη των 3 μέτρων και κάρφωσε, δείτε την τελευταία φάση. 25-23. Η Sisley παίρνει το πρώτο σετ στον μεγάλο τελικό. Διαφημίσεις σε... Είμαστε μεταξύ πρώτου και δεύτερου σετ της συνάντησης. Sisley Treviso επιβλήθηκε του Ηρακλή στο πρώτο σετ. Με 25-23, έστω και δύσκολα. Ο Ηρακλής όμως που είχε την ευκαιρία να περάσει και αυτό μπροστά πολλές φορές.
στις λεπτομέρειες όμως και λίγο προς το τέλος κρίθηκαν εκεί όλα. Οι Ιταλοί με τον Φέι τελείωσαν τον τελευταίο, τον 25ο πόντο. Ο Ηρακλής δεν έφτασε στην ισοφάριση για να οδηγήσει το πρώτο σετ στην παράταση. Και εκεί σταμάτησαν όλα. 25-23, 1-0. Ο τελικός έχει πολύ δρόμο ακόμη. Ο Ηρακλής προηγείται 1-0 στο δεύτερο σετ. Και ο Κράβαρικ χτυπά πάνω στο Φαρίνα. Η μπάλα δεν θα πέσει κάτω, βλέπετε. Και είχατε την ευκαιρία να δείτε μέχρι τώρα βέβαια ότι η μπάλα πολύ δύσκολα πέφτει κάτω στην περιοχή των Ιταλών. Λειτουργούν θετικά σε όλες τις φάσεις, με ένστικτο, με ισορροπία και με πολύ υπομονή. Όπλο το οποίο διέθεσε χθες ο Ηρακλής και κατάφερε να επιβληθεί της Λοκομοτίβ Μπέλγκοροτ. Ο Φέι είναι στο σερβίς, θα αστοχήσει. Πολύ δυνατά τα σερβίς του Ιταλού και πολύ γρήγορα χθες προβλημάτισαν τον Αλέκο Λεόνι όσο αφορά την ταχύτητα των σερβίς των Ρώσων. Εξαιρετικά δύσκολα και πολύ δυνατά. Ξέρουμε αυτή η φάση, αν υπάρχει και πάλι, δεν μας την ξαναδίνουν. Με την εντύπωση ότι η μπάλα πήγε από τις γραμμές. Δημητρακόπουλος, 2-2 είναι το σκορ. Βολ. Στάνλεϊ και 2-3. Με προβλήματα σημερινή μετάδοση, υπήρχε ένα blackout 10 λεπτά πριν αρχίσει ο αγώνας εδώ στα δημοσιογραφικά θεωρία. Ο Φέι θα περάσει την μπάλα. 3-3. Στο μικρό τελικό η Λοκομοτίβ κέρδισε την Δυναμό και θα ανέβει στο βάθρο αυτή. Δυναμό που ήρθε ως φαβορί, πάρει την τέταρτη θέση. Στάνλεϊ, Δημητρακόπουλος, βιαστικές μπαλιές στην περιοχή του Ηρακλή. Καλές προϋποθέσεις τώρα και με χαρακτηριστική άνεση ο Τεντσάτη κατεβάζει την μπάλα 4-3 υπέρ της Σίσλεϊ. Endres. Άστοχος. 4-4. Πρέπει να δείξουμε την ίδια υπομονή, είπε σε δηλώσεις του χθεσινοβραδινές ο Φρέντι Μπρουξ. Και αυτό πρέπει να γίνει. Φέι, μπλοκ και μέσα. 4-5. Μπροστά και πάλι ο Ηρακλής. Έτσι ακριβώς πήγε και το πρώτο σετ. Δύο ομάδες ξέφυγαν μέχρι και δύο πόντους. Συχνές αναλλαγές στο σκορ. Γκολ σε εκπληκτική άμυνα. Πάσα από το Στάνλεϊ στον Γκιούρδα. Η μπάλα δεν θα περάσει. Πέντε-πέντε. Βαλέριο Βερμίλιο. Μητρακόπουλος. Βολ. Τσέρνιτς με δύναμη. Πέφτει πάνω στην μπάλα της Ζόλα. Σε ακάλυπτο έδαφος πετάει την μπάλα. Ο Πάπη. 6-5 μπροστά η Τρεβίζο. Νέο άστοχο σερβίς από το Βερμίλιο. Και ο Φέι και ο Έντρες και ο Βερμίλιο τώρα έχουν αστοχήσει. Προσπαθούν να δυσκολέψουν, επιλέγουν γωνίες. Φέι βέβαια χτυπάει πάντα δυνατά. Όπως εδώ ο Στάνλεϊ. Πάνω στο Φαρίνα. Βγάζει καλή υποδοχή. Με κομπίνα δεν πρόλαβαν Μπολ και Κράβαρικ να βγουν μπροστά.
7-6. Πάπη. Γιούρδας. Μπολ. Τρυπάει το μπλοκ. 7-7. Χρειάζονται και αυτές οι ανάσες. Πρέπει να μην πιάνουν πάντα. Γι' αυτό και δεν γίνονται συχνά. Ο Γιούρδας στο σερβίς. Εδώ Φαρίνα. Πάνω στο Τζιζόλα. Μητρακόπουλος, τρέχει ο Τσέρνιτς. Επιστρέφει την μπάλα. Γιούρδας ψηλά. Στο Φαρίνα. Αν θα δουλέψει ο πρώτος χρόνος. Πράγματι έτσι είναι και περνάει μπάλα. Το στοιχείο μέχρι τώρα της Τρεβίζο, χρησιμοποίηση του πρώτου χρόνου με επιτυχία. 8-7, επιστροφή στα στούντιο στη Θεσσαλονίκη και σε λίγο πάλι μαζί εδώ στη Ρώμη. Η μοναδική σου επιθυμία. Στόχος, οι επιθυμίες σας. Προδιαγραφές, οι ανάγκες σας. Επιλογή, Ανταμίδης ΑΕ. Εδώ όλα είναι διαφορετικά. Και στην τελική τιμή, και στις μισθώσεις, και στο σέρβις. Ανταμίδης ΑΕ, μέλος του επίσημου δικτύου BMW Ελλάς. 15 χρόνια, η κορυφαία επιλογή σας. Μίλα Ζαγορή. Για αυτούς που έχουν τη γνώση και ψάχνουν τη γεύση. Με τη βοήθεια του Φιλέ και με ένα πέρασμα πάνω στο μπλοκ, η Σίσλεϊ Τρεβίζο ανεβάζει κι άλλο τη διαφορά στους 3 τώρα. Προηγείται με 10-7 την επιστροφή από το υποχρεωτικό time out. Όρθιος ο Μπανόλη με ένα σχεδιάγραμμα στα χέρια και από την άλλη ο Αλέκος Λεώνης τις γνωστές κινήσεις ζητάει τώρα time out. Ο Ηρακλής που έχασε το πρώτο σετ 25-23 χρειάζεται οπωσδήποτε δυνάμεις, ξεκούραστη σαφέστατα οι παίκτες της Τρεβίζο και είχαν 7 ώρες περισσότερες από τον Ηρακλή για να ξεκουραστούν και βεβαίως είχαν ένα πολύ πιο εύκολο έργο απέναντι στην Δυναμό Μόσχας που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολόγησε τον τίτλο του φαβορή όταν ήρθε εδώ στη Ρώμη. Βεβαίως ήρθε σαν το μεγάλο φαβορή, αλλά έφυγε ταπεινωμένη και μάλιστα χάνοντας και στον μικρό τελικό από την επίσης ρωσική ομάδα, την Lokomotiv, περιορίστηκε στην τέταρτη θέση. Συμμετοχή σε ένα Final Four θα είναι το μόνο θετικό στοιχείο που θα της μείνει ως ανάμνηση από αυτό το τουρνουά. Μητρακόπουλος, πάλι δεν ήταν καλή υποδοχή. Τσέρνιτς, υπάρχει μπλοκ. 18. Χτύπησε τα χέρια του Endres, που υποτικά τον βλέπετε εδώ, σήκωσε τα χέρια του. Άλλωστε Τσέρνιτς αγωνίζεται και στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Φέι με δύναμη μπάλα. Πολύ καλή δουλειά από τον Βερμίλιο, τον Μπασαδόρο. 11-8. Η διαφορά των τριών πόντων είναι και η μεγαλύτερη που σημειώθηκε μέχρι τώρα στον αγώνα. Μητρακόπουλος, καλύτερα τώρα. Στάνλεϊ, περνάει την μπάλα.
11-9. Αναμφίβολα σε αυτό το τελικό αγωνίζονται δύο ιστορικές ομάδες. Ο Ηρακλής που ιδρύθηκε το 1908, Sisley Treviso που είναι να ιδρύθηκε 1976, κατά πολύ νεότερη βέβαια, αλλά από εκεί και πέρα μετράει τρεις τίτλους, τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τόσο άσους καλός ήταν, μπολ. Προσπαθεί να ψαλιδίσει τη διαφορά ο Ηρακλής. Πολύ μακριά από τα 9 μέτρα. Μπολ, και αυτός αγωνίστηκε στο ιταλικό πρωτάθλημα με τη Μόντενα, συμπαίκτης του Τσέρνιτς. Άστοχος και από την άλλη όμως ο Αλμπέρτο Τσιζόλα. Δώδεκα-έντεκα. Ένα απ' τα άλλα τα μειονεκτήματα που ίσως οφείλονται σε αυτό το περίφημο blackout εν πάση περιπτώσει είναι ότι ενώ χθες είχαμε και το σκορ, σήμερα οι Ιταλοί δεν μας το δίνουν. Και αυτό μας δίνει την αφορμή να πούμε πως απέχει κατά πολύ αυτή η διοργάνωση από αυτή που διοργανώθηκε στην Θεσσαλονίκη. Ίσως από τους Ιταλούς μπορεί να λείπει ο Γιάννης Τουσιάκης. Το πούμε χαριτολογώντας αυτό, ήταν πρόεδρος οργανωτικής και όλα λειτουργήσαν στην εντέλεια. Και να ξαναχρησιμοποιήσουμε και πάλι τα λόγια του Κομισάριου, του Γενικού Διευθυντή αυτού του τουρνουά, όταν επισκέφθηκε την Αθήνα σε εκδήλωση της Λίγκας του Ελληνικού Πρωταθλήματος και είπε ότι ο πύχης ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά από τους Έλληνες και την εν λόγω διοργάνωση βέβαια φιλοξένησε η Θεσσαλονίκη. Είναι αμφίβολο αν η Σίσλη το ξεπεράσει και δεν το ξεπεράσει. Έξυπνη κίνηση, επανάληψη. Α, μάλιστα. Την ώρα που ο Ηρακλής έκανε την προσπάθεια να ισοφαρίσει και ενδεχομένως να περάσει μπροστά, έρχεται ο διαιτητής και λέει άλλα. Παίρνω πάνω μου, είπε τη φάση. Αυτός έπρεπε να την πάρει πάνω τη φάση. Δεκατέσσερα-δώδεκα ήρθε το σκορ κατά φωνή. Καλυτερεύουν τα πράγματα. Την άλλη φορά θα σου δώσω κίτρινη κάρτα, λέει ο Σλοβάκος τον Μπολ. Δικαιωματικά όμως ο Λόι Μπολ διαμαρτυρήθηκε αφού το σφύριγμα έγινε αμέσως μετά τη φάση. Δηλαδή ο Στάνλεϊ πλάσαρε και τότε ακούστηκε το σφύριγμα του διαιτητή. Τώρα μπορεί να σφύριξε και άθελά του, αλλά η μπάλα είχε προσγειωθεί κάτω. Πάση περίπτωση. Με δύο πόντους προηγείται η Sisley Treviso του Ηρακλή. Είμαστε στο δεύτερο σετ, 1-0 στον αγώνα. Και ο Γιάννης Καλμαζίδης δεξιά. Φρέντι Μπρουκς, πρωταγωνιστής του χθεσινού αγώνα, στο τέταρτο σετ κυρίως, εκεί που μαζί με τον Ντίας άλλαξαν τη ροή του αγώνα για να συμπληρώσει μετά ως κερασάκι στην τούρτα ο Τσέρνιτς το τελευταίο σετ, στο πέμπτο σετ, και έτσι ο Ηρακλής να πανηγυρίσει πρόκριση στον τελικό. Πάντα στις επάλξεις οι φίλοι του Ηρακλή. Έντρες, Μητρακόπουλος, Μπολ, Τσέρνιτς προσπάθησε να πλασάρει, Μπολ, Χοφ με μανσέτα στο Στάνλεϊ, τριπλό μπλοκ, δεν πέφτει μπάλα. Στάνλεϊ, μπολ, συγγνώμη, δεν ευνηδιάζεται τώρα ο Στάνλεϊ. Να περάσει μπάλα στην πίσω ζώνη. Ήταν ο Τσιζόλα εκεί, μπλοκ και πάλι δεν πέφτει μπάλα κάτω. Φάσης διαρκείας εδώ και ο Μπρουκς θα λυγίσει στην πίεση αυτή. Ευνηδιάστηκε 15-12 διαφορά στους 3 πόντους. Βλέπετε και πάλι πως πέρασε η μπάλα από τον μπλοκ και συνέχεια λύγησαν τα χέρια του Μπρουκς. 15-12, Έντρες στο σερβίς, Τσέρνιτς στην υποδοχή, Μητρακόπουλος, Μπρουκς με πολύ φάλτσο, δεν θα περάσει η μπάλα. Πολύ καλή ενέργεια από τον Τσιζόλα, αλλά εξίσου θεαματική ενέργεια και από τον Μπρουκς με πολύ φάλτσο πέρασε την μπάλα.
Μέσα η μπάλα, να και ένα μπλοκ από τον Γκράβαρικ. Καιρός είναι σιγά σιγά, ο Αντρέι να αρχίσει να ανεβαίνει, 15-14. Για μία ακόμη φορά ο Ηρακλής ψαλιδίζει τη διαφορά και αυτό που του στέρισε ο διαιτητής στο 13-13 ίσως έρθει τώρα. Νέο μπλοκ! Με Στάνλεϊ και Κράβαρικ. 15-15. Μπορεί να έχουν καθαρό μυαλό, πιο καθαρό μυαλό οι παίκτες της Sisley. Αλλά ο Ηρακλής αντέχει ακόμη. Ψηλό ποσοστό για τον Tom Hoff σε ένα ακόμη αγώνα. 75% το ποσοστό του στην επίθεση. Δοφέι. Μαρίνα, πολύ πλάγια η μπάλα. Φέι, περνάει η μπάλα. Έχει τον τρόπο του. Ο Ιταλός καταφέρει να περάσει την μπάλα. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, αυτή η πάσα. 16-15 υπέρ της Sisley. Επιστροφή στα στούντιο στη Θεσσαλονίκη. Επιστροφή στο Παλαντομπάντικα με τον Στάνλι στο σερβίς, 16-16. Ο Ηρακλής ισοφάρισε. Καλό σερβίς, άσος. Άσος από τον Clayton και ο Ηρακλής περνάει μπροστά. Μετά από πολλή ώρα. 16-17. Πολύ καλή απόδοση σε αυτό το δεύτερο σετ, όπως και στο πρώτο. Time out από τον Ντανιέλ Μπανόλι. Έμπειρος προπονητής και αυτός βιώνει αρκετά χρόνια στον πάγκο της Sisley, όπως και ο Αλέκος Λεώνης στον Ηρακλή. Το 94 ο Αλέκος Λεώνης, από το 98 ο Μπανόλι, και δυο τους έχουν μια μικρή παρένθεση. Ο Αλέκος Λεώνης είχε φύγει το 2003, επέστρεψε όμως το 2004, όπως και ο Μπανόλι είχε πάει στην Μόντενα, την παλαιότερη ομάδα του, και πάλι εδώ στην Sisley Treviso, μια ομάδα όμως που έστησε με αυτόν τον τρόπο ο Τζιάν Παόλο Μοντάλι, νυν τεχνικός ομοσπονδιακός της Εθνικής Ιταλίας, της πρωταθλήτριας Ευρώπης, με τον Τσέρνιτς στη σύνθεσή της. Ο Στάνλεϊ συνεχίζει. Δεύτερος συνεχόμενος άσος. Μπορεί ο Μπανόλι να πήρε time out για να βγάλει τον Στάνλεϊ εκτός ρυθμού. Δεν τα κατάφερε. 16-18. Ένα μεγάλο παιχνίδι σας προσφέρει το τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Ένα ακόμη τελικό Champions League. Στάνλεϊ. Περνάει η μπάλα. Και χειροκροτήματα από τους Ιταλούς. Φεύγει ένας πονοκέφαλος για αυτούς από το σερβίς. Τσέρνιτς. Μπορεί να συνεχίσουν όμως οι άλλοι παίχτες. Πάπι. Τρέχει ο Βερμίλιο. Φέι μακριά, χτυπά ψηλά. Δεν υπάρχει μπλοκ. Πού στα 4 μέτρα. Μόνο με σκάλα. 17-19. Μπρουκς. Φαρίνα. Βερμίλιο. Φέι με δύναμη για μία ακόμη φορά. Καλύτερες προϋποθέσεις τώρα για τον διαγώνιο της Εθνικής Ιταλίας. 18-19. Τρακόπουλος, μπολ, Στάνλεϊ, Μπρουξ, μπολ σε πρώτο χρόνο. Εκπληκτική, ενστικτόδης απόκριση, αλλά και με δεύτερη προσπάθεια ο Κράβαρικ αποτελειώνει αυτή την επίθεση του Ηρακλή. Ο μπολ χτυπάει στους ώμους τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Ενθουσιασμός της τάξης των παικτών. Τελείριο από τους φιλάθλους εδώ στο Παλαντομάδικα της Ρώμης. Κράβαρικ συνεχίζει, ο Ηρακλής στο συν 2. Καλό σερβίς πάνω στον Πάπη. Φέι που έχει αναλάβει όλο το βάρος. Περνάει για μία ακόμη φορά. Όχι, από πού πέρασε η μπάλα, απ' έξω. Όχι, από μέσα.
19-20 μειώνει η Sisley. Ο Φέι πάει για το σερβίς και αλλαγή από τον Μπανόλη. Θα περάσει τον αγώνα ο Καρλετή, ο Μπερτράν Καρλετή. Άστοχος ο Φέι για μία ακόμη φορά. Είναι νευρικό στο σερβίς. 19-21. Δεν σε έκανε θράψη βέβαια από εκεί. Θα κλείσει αλλαγή ο Βερμίλιο. Αλλαγή του Πασαδόρου με τον Καρλετή. Ο Μπανόλη επαναφέρει τον βασικό Πασαδόρο της ομάδας. Και ο Πασαδόρος του Ηρακλή στο σερβίς. Νίκος Ιωαννίδης, η αλλαγή του Αλέκου Λεόνη. Στη θέση του Μάριου Γκιούρδα. Καλό σερβίς, τρέχει ο Βερμίλιο για μία ακόμη φορά. Φέι, τριπλό μπλοκ, θα πάρει και πάλι τον πόντο. Όσες φορές και αν χάλασε το σερβίς του Ηρακλή την υποδοχή της Sisley, ο Βερμίλιο είχε τον τρόπο του. Σερβίριζε πάντα, πάσαρε πάντα πάνω στο Φέι και ο Φέι κατάφερε να τελειώνει όλες αυτές τις χαλασμένες μπαλιές. 20-21. Μεγάλο παιχνίδι από σπουδαίους παίκτες. Άστοχος και αυτό το σερβίς άστοχο από τον Τζιζόλα. Εκνευρισμός και μεταξύ των Ιταλών θεατών. Ασταμάτητη από την άλλη πλευρά η φίλη του Ηρακλή. Τσέρνιτς. Πάνω στο Φαρίνα. Δεν τρέχει ο Βερμίλιο. Φέι. Περνάει. Είπαμε, είναι ασταμάτητος. 21-22. Εκπληκτική πάσα του Βερμίλιο. Όλοι οι παίκτες του Ηρακλή από τη μία πλευρά, μόνος του σχεδόν. Με αντίπαλο πιο κοντό, τον Μπρουξ, ο Φέι. Έντρες, Μπρουξ. Μπολ, Χοφ. Σηκώνεται επιβλητικά και κατεβάζει θεαματικά την μπάλα. 21-23. Πιο κοντά στην ισοφάριση ο Ηρακλής. Πόντο πόντο πλησιάζει προς την ισοφάριση. Ο Χοφ είναι στο σερβίς. Φαρίνα. Βερμίλιο, Φέι, μπλοκ και έξω. Και ό,τι και να κάνει πιάνει. 22-23. Πασαδόρος τώρα. Εύκολο σερβίς. Πέρασμα τον Γκράβαρη σε πρώτο χρόνο. Δουλεύει και ο Ηρακλής και φτάνει στο σετ μπολ. Μπράβο λέει ο Γκράβαρη. Και πάλι έξοχη πάσα από τον μπολ. Σε πρώτο χρόνο. Αδύνατο ο Φαρίνα να συγκρατήσει την μπάλα. Time out από τον Μπανόλη. Θέλει να σταματήσει το ρυθμό του Ηρακλή. Γιατί μπορεί ο Φέι να περνάει όλες τις μπαλιές. Αλλά και ο Ηρακλής περνάει όλες τις επιθέσεις του. Εδώ Μπανόλη. Ομάδα που ανέδειξε παίκτες παγκόσμιας κλάσης όπως ο Μπερνάρντι, ο Γκαρντίνι, που ήρθαν σε αυτήν περίφημη ξένη όπως ο Μπλανζέ, ο Φόμιν. Όλοι αυτοί πέρασαν από το Τρεβίζο, η Sisley που επέλεξε ως έδρα της την Ρώμη. Οικογένεια Μπενετών βέβαια. Είναι μεγάλη οικογένεια. Εύρωστη χρηματικά και μπορεί να κάνει τι θέλει. Στάνλεϊ. Φεύγει ο Στάνλεϊ από το σερβίς. Δεν μπορεί και ο ίδιος να συνειδητοποιήσει πως πέταξε την μπάλα τόσο μακριά από την περιοχή των Ιταλών. Κοιτάξτε και πάλι που πήγε η μπάλα. Στα 15 μέτρα. Εδώ όμως μπορεί να τελειώσουν όλα. Για να δούμε. Μια καλή επίθεση θέλει. Μπρουξ. Περνάει μέσα, είναι η μπάλα. Τέλος ο Ηρακλής σοφαρίζει 1-1. Δεν θα φτάσουν στην ισοφάριση οι Ιταλοί να οδηγήσουν στην παράταση. Πανηγυρίζει ο Κράβαρη και δείχνει τους Έλληνες στην κερκίδα. Στην ευθεία η μπάλα, μπορεί αυτή η κάμερα να μην μας έχει βοηθήσει. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η μπάλα ήταν μέσα. Ηρακλής 25, Sisley 23. Απαντάμε το ίδιο νόμισμα, βλέπετε και το σκορ. Sisley Treviso
Ηρακλής βέβαια Αδαμίδης 1-1. Επιστροφή στα στούντιο στη Θεσσαλονίκη, στη Λεωφόρο Στρατού και σε λίγο πάλι εδώ μαζί στο Παλαντομάνικα της Ρώμης. Επιστροφή στο Παλαντομάνικα της Ρώμης. Ο Ηρακλής παίζει στα ίσια, την Σίσλεϊ ισοφάρισε απαντώντας με το ίδιο νόμισμα, το ίδιο σκόρ, 25-23 τους Ιταλούς, οι οποίοι προηγήθηκαν 1-0 στον αγώνα και στην ουσία όλα αρχίζουν από την αρχή. Βεβαίως καθοριστικό και το επόμενο σετ. Δευτερόλεπτα πριν αρχίσει το τρίτο σετ, ο Ηρακλής κοιτάζει στα μάτια τους περίφημους Ιταλούς. Η Σίσλεϊ του Φέι, του Βερμίλιο, του Πάπη, του Φαρίνα, του Τεντσάτη, του Τζιζόλα. Από την άλλη όμως έχουν και το φόβο της Ιταλή. 1-0 ο Ηρακλής. Με δεύτερη κίνηση σήμερα στο παιχνίδι, σαν και αυτή που είδατε, από τον Μπολ. Κράβαρικ. Καλό σερβίς. Στο χρεώτη να σκύψει πολύ. Ο Τσιζόλα. Τριπλό μπλοκ περνάει. Είναι ο Τσιζόλα. Ναι. Ποιος καταφέρει να περάσει την μπάλα. Πολύ καλό άλμα από τους Ιταλούς. Τσιζόλα χθες από τους σκόρες, τους πρώτους σκόρες μαζί με το Φέι. Ο Χόφι, μπάλα δεν θα πέσει. Είδατε πόσο απλά έσκυψε ο Φέι. Μπλοκάρει τώρα τριπλό μπλοκ. Πολύ πλάγια βρέθηκε ο Τσιζόλα, ο οποίος δοκιμάζει για μια ακόμη φορά. Δεν θα περάσει όμως την μπάλα. Δεν μπορεί να του βγαίνουν όλα. 2-1 μπροστά ο Ηρακλής. Το ευρωπαϊκό ζητάνε οι φίλοι του Ηρακλή, γι' αυτό παίζει ο Ηρακλής στον τελικό. Έξοχο σερβίς, άστοχο όμως. Πολύ καλό σερβίς. Ακινητοποίησε όλους τους Ιταλούς. Αλλά μπάλα πήγε έξω. Φέι. Μπρουκς. Καλή αντίδραση. Στάνλεϊ, τριπλό μπλοκ. Δεν περνάει. Προσπάθησε να χτυπήσει ψηλά, να βγάλει ένα block out, δεν τα κατάφερε, η ευθεία ήταν καινή. Εμείς τα βλέπουμε βέβαια και από replay, σε αργή κίνηση. Το replay δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ όμως. Περνάει ο Χοφ. 3-3. Έντρες και Τσέρνιτς. Φέινα και ένα μπλοκ πάνω στο Φέι από τον Μπρουξ. Εγώ είμαι εδώ, λέει ο Μπρουξ, κάνοντας χαρακτηριστική κίνηση. Βλέπετε, χτυπάει το στήθος του και ο Τσέρνιτς συνεχίζει. Ο Ηρακλής περνάει μπροστά 4-3. Δύσκολο σερβίς, εκπληκτική απάντηση όμως. Άψογος συνδυασμός μεταξύ Βερμίλιο και Έντρες. Βραζιλιάνος. Μπρουκς. Μπολ. Δεν πιάνει την μπάλα όπως θα ήθελε ο Χοφ. Πολύ φάλτσο η μπάλα. Νέο μπλοκ. Ελέγχεται την μπάλα. Πηγαίνει έξω. 5-4 μπροστά η Σίσλεϊ. Μπλοκάρεται, τρέχει μαζί και ο Μπανόλι. Θέλει να προλάβει τον παίκτη του να του πει ας την μπάλα να πέσει κάτω. Δημητρακόπουλος, έξοχη υποδοχή. Για να δούμε τώρα. Ούτε τώρα θα περάσει μπάλα. Υπάρχει φιλές όμως από τους Ιταλούς. Πόντος για τον Ηρακλή. Τσέρνις τα λέει με τον Στάνλεϊ. Κάτι περισσότερο θα ξέρει ο Ιταλός. Το λέει στον Αμερικανό για να μπορέσουν έτσι για να γίνει μια επίθεση από τον Στάνλεϊ. Μέχρι τώρα έχει μπλοκαριστεί από τους αντιπάλους του. Χοφ. 5-5. Θα περάσει μπάλα. Στον αέρα όμως πάλι μπάλα. Πέφτει ο Μπολ.
Τρέχει ο Χοφ, τώρα πέφτει μπάλα κάτω. Ο πόντος να πάει στη Σίσλεϊ. Πάλι εδώ η εκπληκτική φάση με την αμυντική διάθεση όλων των παιχτών. Μπάλα όμως από την περιοχή του Ηρακλή, δεν θα επιστρέψει στην περιοχή των Ιταλών. Γουστάβο Έντρες. Ένα ακόμη άστοχο σερβίς. Μπορεί να είναι πολύ καλό στον πρώτο χρόνο. Στο σερβίς δεν τα πάει ιδιαίτερα καλά. 6-6. Ο Στάνλεϊ πάει στο σερβίς και γι' αυτό επικρατεί μια σχετική ηρεμία στις τάξεις των Ιταλών. Πολύ δυνατό σερβίς, τρέχει ο Βερμίλιο. Έτρεξε 9 μέτρα ο Βερμίλιο. Μπλοκ, πανέξυπνη κίνηση όμως από την άλλη. Δεν υπάρχει αλληλοκάλυψη από τους παίκτες του Ηρακλή. 7-6. Ο Ηρακλής που θέλει το κάτι παραπάνω για να περάσει και πάλι μπροστά σε αυτό το σετ. Βερμίλιο. Τσέρνιτς. Μπολ. Στάνλεϊ μακριά. Μπρουκς. Ούτε τώρα πέρασε. Μπολ προσπάθησε να ευνηδιάσει. Δεν τα κατάφερε. Τρέχει ο Βερμίλιο. Εκπληκτική πάσα. Φέι. Δεν ήταν ο Φέι, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Πάπη ήταν. Εμείς μείναμε να θαυμάζουμε την εκπληκτική πάσα του Βερμίλιο, που τρέχοντας όχι μόνο δεν θέλησε να βγάλει την μπάλα να την επιστρέψει με μασέτα, έβγαλε πάσα τρέχοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο Μπρουκς ψάχνει την μπάλα. 4 πρέπει να είναι κανονικά οι μπάλες του αγώνα. Το 7, η Σίσλεϊ είναι μπροστά. Υποχρεωτικό time out για διαφημίσεις στη Θεσσαλονίκη, στα στούντιο, στη Λεωφόρο Στρατού και σε λίγο πάλι μαζί εδώ στη Ρώμη. Εννέα 7 μπροστά η Τρεβίζο. Το άστοχο πέρασμα του Τσέρνιτς. Είμαστε πάντα στο τρίτο σετ εδώ στη Ρώμη. Στάνλεϊ περνάει μετά από πολλή ώρα. 9-8 μειώνει ο Ηρακλής. Τα έψιμα στο Τσέρνιτς, κάτι του ψιθύρισε, είδατε προηγουμένως. Προφανώς του είπε κάποιο αδύνατο σημείο των Ιταλών. Κράβαρικ. Πολύ καλό σερβίς. Όχι, δεν θα τρέξει. Κάποιος έβαλε τα χέρια του εκεί. Ζητάει εξηγήσεις. Αμάν τι έκανα, λέει. Κάποιος Ιταλός συνάδελφος είναι εκεί, κάτω. Βλέπετε εδώ, ζητάει εξηγήσεις τώρα. Ο Βερμίλιο βρήκε και κάποιο άνοιγμα βεβαίως από εκεί. Υπάρχουν διαφημιστικές πινακίδες σε όλο το μήκος και πλάτος του αγωνιστικού χώρου. Αλλά μέχρι εκεί οριοθετούνται βέβαια και κανονισμοί. Από εκεί και πέρα όλα τα εμπόδια είναι φυσικά. Ο Φέι, ο Μπολ, ο Τσέρνις με γρήγορη με ταχύτητα, εκπληκτική ταχύτητα. Ευνηδιάζει την Ιταλική άμυνα, το Ιταλικό μπλοκ. Ο Ηρακλής περνάει μπροστά 19 με ένα 3-0. Η επιστροφή από το time out και ένα άστοχο πέρασμα του Τσέρνις δημιούργησαν μια διαφορά 2 πόντων. Να όμως που ο Ηρακλής είναι μπροστά τώρα αυτός με έναν πόντο. Έσπασε το πέρασμα του Φέιβ, έβγαλε άμυνα ο Μπρουξ και συνέχεια όλα απλοποιήθηκαν. Υπομονή από τον Μπολ και το κάρφωμα από τον Χοφ. 11-9, να πως αλλάζουν όλα ξαφνικά. Από το 9-7 στο 9-11. Τα εύσημα βεβαίως στους παίκτες του Ηρακλή από τον προπονητή, από τους συνεργάτες εκεί στον πάγκο. Time out βεβαίως που πήρε ο Μπανόλη. Μια απίστευτη ανατροπή. Είμαστε περίπου στα μισά του τρίτου σετ. Ο Μπανόλη προσπαθεί να συνεφέρει τους παίκτες του και το πάθος των Ιταλών φάνηκε και στην προηγούμενη φάση όταν ο Βερμίλιο κυνήγησε την μπάλα έξω από τα όρια του γηπέδου
πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες και τα έβαλε με έναν Ιταλό συνάδελφο, ο οποίος στην προσπάθειά του βέβαια να αποφύγει την μπάλα την ακούμπησε. Τώρα δεν ξέρουμε αν την προλάβει ο Βερμίνιο. Κράβαρικ. Μακριά η μπάλα. Δέκα-έντεκα. Μητρακόπουλος. Μπολ. Στάνλεϊ. Πέρασμα. 10-12. Και πάλι Τσέρνιτς και Στάνλεϊ. Για την απόδειξη του αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι πριν από λίγα λεπτά ο Τσέρνιτς κάτι είχε ψιθυρί στο Στάνλεϊ, από και πέρα πέρασε δύο επιθέσεις. Καλό σερβίς από τον Μπολ. Τριπλό μπλοκ από τον, πάνω στο Φέι. Θα βγει άμυνα, θα επιστρέψει όμως η μπάλα στην περιοχή των Ιταλών. Έντρε σε πρώτο χρόνο. Δεν θα προλάβει ο Μπολ. Έγινε αντιληπτός από τον μπλοκ του Ηρακλή. Αλλά εκεί που πήγε η μπάλα, εντάξει, σκόνεται ο Χοφ έγκαιρα. Βγαίνει μπροστά στον Έντρε. Εκεί όμως που πάει η μπάλα, ούτε ο Στάνλεϊ ούτε ο Μπολ θα μπορέσουν να την επιστρέψουν. Ο Φέι είναι στο σερβίς. Ο Ηρακλής είναι μπροστά με ένα πόντο. Και ο Φέι με ποσοστό 62% θα πάει περίφημα μέχρι τώρα. Θα αστοχήσει όμως, όπως θα πάει επίσης περίφημα για τον Ηρακλή και κακός για την Σίσιλη από το σερβίς. Αναγεννημένος εδώ στην Ιταλία ο Τσέρνιτς. Εκπληκτικός και στο χθεσινό παιχνίδι αλλά και στο σημερινό. Σε πρώτο χρόνο Τσέρνιτς στην άμυνα. Για να δούμε, Μπρουξ. Έξω η μπάλα. Μπλοκ και έξω. Πόντος από τον Μπρουξ που δοκίμασε, ρισκάρισε. Πάνω σε πανύψηλο μπλοκ. Έβγαλε μια στα ίσια επίθεση. Κάρφωσε. Και είχε την τύχη και με το μέρος του. 11-14. Διαφορά τριών πόντων και είναι υπέρ του Ηρακλής αυτό το τρίτο σετ. Τσέρνιτς, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Βερμίλιο. Φέι. Άμυνα από τον Μπολ. Για να δούμε. Θα περάσει μπάλα. Πόντος για την Σίσλεϊ. Για ποιο λόγο όμως. Σηκώνει το χέρι ο Μπρουκς. Για να ξαναδούμε. Αν το φιλέ κινείται από το χέρι του Μπρουκς, γι' αυτό και σήκωσε το χέρι του βεβαίως. Σωστή υπόδειξη από τον Κόντσι, τον Πέτερ Κόντσι, τον Σλοβάκο, τον πρώτο διετή συνάντησης. Δημητρακόπουλος. Μπολ. Στάνλεϊ, 3 στα 3. 12-15. Ο Χοφ στο σερβίς. Ετοιμάζεται ο Καραλετή. Εκπληκτική η απόδοση του Έντρες. Σε πρώτο χρόνο συνεχίζει ο Βραζιλιάνος. Και πάει και στο σερβίς. Τσέρνιτς. Τρέχει ο Μπολ, δεν ήταν η καλή υποδοχή. Μπρουξ. Βγάζει πάνω στο Τζιζόλα. Θέλει περισσότερο ρίσκο. Περνάει την μπάλα ο Φέι. 14-15. Ο Ηρακλής προσπάθησε να βγάλει την Σίσλεϊ εκτός του ρυθμού. Τα κατάφερε εν μέρη. Σίσλεϊ μπαίνει και πάλι στη φιλοσοφία του αγώνα. Έξω η μπάλα από τον Έντρες. Ένα καλό και ένα άσχημο σερβίς. 14-16. Δεύτερο υποχρεωτικό time out. Υποχρεωτικό και για μας, για τις απαραίτητες διαφημίσεις. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και σε λίγο επιστροφή στη Ρώμη.
Επιστροφή με τον Στάνλεϊ. Ο Ηρακλής προηγείται με 2 πόντους πάνω στο Φαρίνα. Η μπάλα θα περάσει. Η μπάλα από τον μπλοκ. Από τον Πάπη. ...15-16... Βερμίλιο. Άστοχος. Πολύ άστοχος. Στο συν 2 και πάλι ο Ηρακλής. Φρέντι Μπρουξ. Δεν θα βγει ο Άσος. Είναι όμως ο Δημητρακόπουλος στη θέση του. Ο Μπρουξ ψηλά την μπάλα για τον Τζέρνις. Τριπλό μπλοκ. Έπαιξε λίγο με τον μπλοκ. Μπολ σε πρώτο χρόνο. Δεν θα βγει. Πλεονέκτημα τώρα για τους Ιταλούς με τον Φέι. Δεν θα πέσει μπάλα κάτω. Ούτε τώρα ο Μπολ. Ο Δημητρακόπουλος την περνάει. Είναι μία ακόμα από τις πολλές φάσεις διαρκείας του αγώνα. Φέι μπλοκ και έξω είναι υπέρ των Ιταλών που μειώνουν 16-17. Η επιστροφή από το υποχρεωτικό time out. Βρήκε λίγο χαλαρούς παίκτες που έπαιξαν λίγο βόλεϊ. Με πάσες, με καλές άμυνες. Το πέρασμα το τελευταίο ευνόησε την Sisley. Δημητρακόπουλος στην υποδοχή. Σε πρώτο χρόνο τώρα ο Κράβαρικ περνάει την μπάλα. 16-18. Εκνευρισμένος ο αρχηγός του Ηρακλή. Καλό σερβίς πάνω στο Φαρίνα. Βερμίλιο περνάει μπάλα στην ευθεία. 17-18. Το σερβίς θα πάει στην Sisley και είναι ο Τεντσάτη αυτός που ετοιμάζεται, ο κεντρικός. Δημητρακόπουλος, Μπολ, Χοφ, ούτε τώρα θα πετύχει ο πρώτος χρόνος. Ο Μπρουκς εκπληκτική άμυνα. Ο Στάνλεϊ περνάει την μπάλα ως τρίτη πάσα. Ο Φέι τρέχει για να πάρει την πάσα. Προτιμάει το Τζιζόλα και μπλοκ πάνω στο Τζιζόλα. Παίρνει το αίμα του πίσω ο Χοφ που δεν έπιασε ο πρώτος χρόνος πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Στο σύνδυο διαφορά. Φτιάχνει τα μαλλιά του ο Μπανόλη. Εδώ Φαρίνα με ένα 82 ύψος, λίμπερο. Δεν χρειάζεται να είναι ψηλή. Παίκτες λίμπερο. Να εδώ και τα ποσοστά. Περίπου στα ίσα οι δύο ομάδες. Τέλεια υποδοχή. 45% μέσο όρο και για τις δύο. Θα περάσει ο Έντρες. Ένας ακόμη πρώτος χρόνος για τους Ιταλούς. Η μπάλα περνάει για μία ακόμη φορά. 18-19. Παρακολουθεί από κοντά τον Ηρακλή Σίσλεϊ. Ο Ηρακλής που έφτασε να προηγείται μέχρι και 3 πόντους στο τρίτο σετ. Αλλά πολύ νωρίς. 11-14. Και τώρα είμαστε στο 18-19. Time out από τον Αλέκο Λεόνι. Ο Ιταλός εκφωνητής προσπαθεί να ξεσηκώσει τον κόσμο. Αλλά κάθε φορά που ξεσηκώνει τους Ιταλούς, οι φίλοι του Ηρακλή έχουν τον τρόπο τους να βγαίνουν πιο πάνω από όλο αυτό το πανδαιμόνιο που φτάνει στα αυτιά σας. Επιστροφή των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο. Είστε πάντα συντονισμένοι στο τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Τελικός Champions League στο βόλεϊ. Sisley Treviso, Ηρακλής. Τσέρνιτς. Μπλοκ και έξω ελέγχει ο Δημητρακόπουλος. Αφήνει την μπάλα να πέσει κάτω. 18-20. Από κοντά η Sisley. Πιο μπροστά ο Ηρακλής. Τσέρνιτς στο σερβίς. Άστοχος. 19-20. Τζιζόλα. Δημητρακόπουλος
Μια ακόμη έξοχη υποδοχή, η Μπρουκς περνάει την μπάλα. Όχι, δεν την πέρασε την μπάλα, μα ξεγέλασε. Πάμε και χθες, η θέση μας είναι λίγο δύσκολη εδώ. Λίγο παράξενη για μετάδοση αγώνα. Δεν πέρασε ο Μπρουκς. 20-20, οι Ιταλοί σοφαρίζουν. Δεν θα πέρασε όμως η μπάλα, γι' αυτός ήταν ο Φέι. Ένας από τους καλούς σερβερ θα φύγει από εκεί και δίνει και ένα πόντο στον Ηρακλή. Εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα. Χοφ. Νέο άστοχο σερβίς. Έντρες. Ας ελπίσουμε να θυμηθεί το κακό του εαυτό στη σερβίς. 21-21. Μέσα η μπάλα. Θυμήθηκε τον πολύ καλό εαυτό του σε πρώτο χρόνο. Και η Σίσλεϊ περνάει για πρώτη φορά μπροστά. 22-21 σε αυτό το τρίτο σετ. Δίαζ, η αλλαγή του Αλέκου Λεόνι στη θέση του Κράβαρικ. Αυτή η αλλαγή είχε πιάσει χθες στον αγώνα με τη Λοκομοτίβ. Μητρακόπουλος, μπολ, Δίας, θα πάρει αμέσως με το καλημέρα, θα πάρει και τον πρώτο πόντο. 22-22. Εδώ είναι ο Μπρουκς. Στάνλι στο σερβίς, τώρα χρειάζεται ανατροπή εδώ. Καλό σερβίς, πάνω στο Φαρίνα. Τρέχει ο Φέι, θα περάσει με τρίτη πάσα και τώρα όλα ευνοϊκά για τον Ηρακλή. Για να δούμε αν το αξιοποιήσει η σίγουρη λύση. Στάνλεϊ, θα πέσει μπάλα κάτω. Όχι, δεν θα πέσει. Θα πέσει τελικά. 23-22. Το στόπ πάνω στο Στάνλεϊ. Παρά το γεγονός ότι χάλασε την υποδοχή. Η επιστροφή και το πλεονέκτημα για τον Ηρακλή δεν βγήκε. Το μπλοκ πάνω στο Στάνλεϊ, προσπάθησε να βγάλει άμυνα ο Τσέρνης, δεν τα κατάφερε. 23-22, time out από τον Αλέκο Λεόνι, το δεύτερο σε αυτό το τρίτο σετ. Ο Ηρακλής που είχε το προβάδισμα στην μεγαλύτερη χρονική διάρκεια αυτού του τρίτου σετ. Η Σίσλεϊ που πέρασε μπροστά με ένα σερβίς άσο του Έντρες και έχει τώρα το πάνω χέρι. Ο Ηρακλής που το παλεύει. Έχει σοφαρίσει, έχει κερδίσει το δεύτερο σετ. Αλλά όλα είναι οριακά πλέον. Μέτρια υποδοχή. Στάνλεϊ σε τριπλό μπλοκ, θα περάσει μπάλα. 23-23. Βοήθησε το time out του Αλέκου Λεόνι. Αλλαγή, όπως και στο δεύτερο σετ, ο Νίκος Ιαννίδης στη θέση του Τσέρνιτς. Χρειάζεται μπλοκ και από την άλλη αντίδραση του Μπανόλη. Θα μπει ο Καζόλη, Κριστιάν Καζόλη. Ένας ακραίος. Αλλάζει το σχήμα για ο Μπανόλη. Για να δούμε, Μπρουκς περνάει την μπάλα με πολύ φάλτσο. Εχνιδιάζεται ελαφρώς υποδοχή. Περνάει όμως στην ευθεία σαν να μην υπάρχει απέναντι μπλοκ. Ο Πάπη. Σετ μπολ για την Σίσλεϊ. Ο Τσέρνης επιστρέφει. Τίποτα δεν έχει κρυθεί. Και να βγει μια καλή τώρα επίθεση, μια καλή υποδοχή και συνέχεια μια καλή επίθεση για τον Ηρακλή. Μπορεί να πανηγυρίζουν οι Ιταλοί. Υπάρχει όμως συνέχεια. Για να δούμε εδώ. Μπολ. Τσέρνιτς. Όχι. Μπλοκ πάνω στο Τσέρνιτς.
Η Sisley ολοκληρώνει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο αυτό το τρίτο σετ. Βλέπετε τους παίκτες πώς πανηγυρίζουν. Προηγείται του Ηρακλή με 2-1. Ο Τσέρνης εγκλωβίστηκε μεταξύ κεραίας και μπλοκ, ιταλικού μπλοκ, και έκανε ένα πλασέ. Δεν προσπάθησε καν να περάσει την μπάλα από πάνω. Τα ντομάντικα της Ρώμης ενδεχομένως είδατε και τον Τζιάν Πάολο Μοντάλι, ο οποίος έχει δώσει τα προγνωστικά του και στην τρία και προχθές αλλά και χθες. Μάλιστα είχε πει ότι ο Ηρακλής έχει πιο δεμένη ομάδα, πιο αξιοπρόσεκτη ομάδα από τη Λοκομοτίβ. Θεώρησε δηλαδή θα περάσει και έτσι έγινε. Στη συνέχεια βέβαια τα προγνωστικά του έκλειναν προς την ιταλική ομάδα της Sisley. Αν είναι και άλλο Ιταλός συνάδελφος. Και εκτός αυτού η Sisley αγωνιζόμενη και στην έδρα της ευελπιστεί να κατακτήσει ένα ακόμη τίτλο που θα είναι ο τέταρτος στην ιστορία της. Από την άλλη ο Ηρακλής διεκδικεί με σοβαρές αξιώσεις για δεύτερη φορά τον πρώτο τίτλο της ιστορίας του σε Champions League, τον πρώτο τίτλο και για την Ελλάδα. Ένα είμαστε στο σκορ του αγώνα, 1-0 μπροστά η Sisley και τώρα 1-1 από το άστοχο σερβίς του Τεντσάτη. Στο βάθος οι φίλοι του Ηρακλή, ο Κράβαρικ που επέστρεψε, ο Γιούρδας παραμένει στον πάγκο, αγωνίζεται από εδώ και 2 σετ, ο Φρέντι Μπρουκς. Καλό σερβίς από τον Κράβαρικ, μια ακόμη χαλασμένη πάσα, για να δούμε. Μπρουκς δεν θα προλάβει, δεν θα προλάβει ο Κράβαρικ. Κράβαρικ με το πολύ καλό σερβίς προσπαθεί να συνειδητοποιήσει και αυτός πως όλες αυτές οι χαλασμένες στην γλώσσα του βόλεϊ μπάλες βγαίνουν στη συνέχεια πόντι, μα όλοι υπέρ της Sisley. Θα χτυπήσει μπάλα κάτω, άσος από το Φέι. 3-1. Κακό ξεκίνημα για τον Ηρακλή, πολύ καλό για τη Sisley, η οποία προηγείται, επαναλαμβάνουμε, στον αγώνα με 2-1 και σε περίπτωση που κερδίσει και αυτό το σετ, κατακτά και τον τίτλο. Ο Φέι συνεχίζει από το σερβίς. Άσος, δεύτερος συνεχόμενος, ευθυδιάζει τον Τζέρνιτς, 4-1. Time out από τον Αλέκο Λεόνι. Είδε ότι η ομάδα δεν τράβηξε, μπήκε νοχελικά σε αυτό το τέταρτο σετ της συνάντησης. Εδώ στο κέντρο ο Αλέκος Λεόνις. Προσπαθεί να βγάλει εκτός ρυθμού τον Αλεσάντρο Φέι, το διαγώνιο δηλαδή της Εθνικής Ιταλίας, ο οποίος μπορεί να ήταν άστοχος στα τρία πρώτα σετ όσον αφορά το σερβίς. Να εδώ όμως που με 2 άσους κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα για την ομάδα του στο 4ο σετ. Τι γίνεται εκεί τώρα? Έπεσε ο Μπρουκς ή γλίστρησε ή άφησε την μπάλα να περάσει. Ξαναδούμε από αυτή. Κάνε μια κίνηση, μπάλα χτύπησε μέσα, 5-1. Ο Χοβ βέβαια δεν μπορεί να κάνει τίποτα και επιστρέφει ο Γιούρδας για την υποδοχή βεβαίως. Ο Φέι συνεχίζει. Έξω η μπάλα, 5-2, φεύγει ο Φέι από εκεί. Για να δούμε όμως πώς ήταν η ζημιά που έκανε, αν καταφέρει ο Ηρακλής σιγά σιγά να ψαλιδίσει αυτή τη διαφορά και να βγει με αξιώσεις στη διεκδίκηση και του τέταρτου σετ. Μέχρι τώρα θα χτυπήσει μπάλα, δεν χτύπησε. Ο Φαρίνα έτρεξε, πρόλαβε, έβαλε την παλάμη του. Γιούρδας, μπολ, Στάλε με δύναμη, στέλνει την μπάλα πρώτα στα χέρια του Τσιζόλα και στη συνέχεια πάνω στο στήθος του Έντρες. 5-3.
κοντρόλ με πλασέ, πάλι τρέχει ο Φαρίνα. Πολύ καλή κομπίνα από τους Ιταλούς. Με τον Τσιζόλα. Σε πρώτο χρόνο ήδηξε ο Έντρες, ξεγέλασε τον μπλοκ και όταν κατέβαινε τον μπλοκ χτύπησε ο Τσιζόλα, ο οποίος βρίσκεται τώρα και στο σερβίς. Double score για τη Sisley. 6-3. Σκύβει ο Δημητρακόπουλος και καλά κάνει. 6-4. Αγωνία για αυτό το τέταρτο σετ της συνάντησης. Ο Ηρακλής, όπως και χθες, καλείται να ισοφαρίσει και να οδηγήσει τον αγώνα σε ένα πέμπτο σετ. Και όποιος αντέξει. Τσέρνιτς. Πάνω στο Φαρίνα. Μπλοκ. Θα σπάσει μπάλα επιτέλους, ένα μπλοκ. Γιούρδας με δύναμη. Πόντος για τον Ηρακλή. Μειώνει κι άλλο ο Ηρακλής. 6-5. Δεύτερος διαιτητής ο Σλοβάκος, ο Μόκρη. Μπάλα πήγε πάνω του, έπεσε και ο Γιούρδας επάνω του. Μετά ο δεύτερος διαιτητής ζήτησε συγγνώμη. Τσέρνιτσάσος. Σταμάτησε την μπάλα ο Τσιζόλα. Την μπλοκάρισε στην ουσία κάτω σαν τερματοφύλακας. 6-6 η απάντηση του Ηρακλή στο 5-1 της Τρεβίζο. Εύκολα θα βγει τώρα από τον Πάπη. Δημητρακόπουλος ψηλά η μπάλα. Γιούρδας με δύναμη. Ζεστός μπήκε ο Μάριος στον αγώνα. Ο Ηρακλής περνάει μπροστά για πρώτη φορά. 7-6. Σιγά σιγά σου περνάει η ώρα. Οι Ιταλοί συνειδητοποιούν να έχουν μπροστά τους μια πολύ δυνατή ομάδα που διεκδικεί επί ίσης όρης τον τίτλο. Σε πρώτο χρόνο, αυτός ο πρώτος χρόνος για τους Ιταλούς. 7-7. Σκόρπιο τον μπλοκ του Ηρακλής αυτή τη φάση. Απλά σηκώθηκαν χέρια. Μπάλα πέρασε. 7-7. Έντρες. Τσέρνιτς. Μπολ. Στάνλεϊ, κανένα πρόβλημα. Όταν η μπάλα πηγαίνει ψηλά, βλέπετε την ευχαρίστηση και τον ενθουσιασμό στο πρόσωπο του Μπολ. Πάντα είναι εκφραστικός σε αντίθεση με τον Στάνλεϊ ή με τον Χοφ που είναι πάντα συντηρητική. 7-8. Ο Ηρακλής έχει περάσει μπροστά με ένα πόντο και με αυτό τον πόντο θα πάμε σε διαφημίσεις στη Θεσσαλονίκη και σε λίγο επιστροφή εδώ στη Ρώμη. Η επιστροφή με ένα πόντο από τη Sisley, αυτό σημαίνει ότι ισοφαρίζει. 8-8 εδώ στο Παναλαντομάντικα της Ρώμης. Και τώρα βρίσκεται στο σερβίς με τον, στο σερβίς με τον Βερμίλιο. Γιούρδας, Μπολ, Κράβαρικ. 9-8. Καλή κίνηση από τον Μπολ. Δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε ο Κράβαρικ. Έπεσε η μπάλα στην περιοχή του Ηρακλή. Ο Γιούρδας περνάει την μπάλα. 9-9. Γρήγορη αλλαγή του Αλέκου Λεόνι μεταξύ Μπρουξ Γιούρδα. Ο Μπρουξ που πήρε τη θέση του Γιούρδα έπαιξε 2 σετ. 5-1 ο Ηρακλής στο 4ο σετ πίσω. Είσοδος και άσος τώρα από το Στάνλεϊ. Μόνο οι φίλοι του Ηρακλή ακούγονται τώρα στο Παλαοτομάνικα. 9-10. Ο Ηρακλής που ήταν μπροστά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια και του τρίτου σετ. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Στάνλεϊ με πλασέ, δεν το συνηθίζει. Περνάει την μπάλα ο Πάπη. Δέκα-δέκα. Τσέρνιτς
Αντιδρά άστοχα. Τρέχει πάλι ο Τσέρνης και επιστρέφει την μπάλα. Ο Ηρακλής χρειάζεται συντονισμό τώρα. Πάνω στο Φέι, μέσα η μπάλα. 11-10 εσείς λέει και πάλι μπροστά. Η στροφή του Μπρουκ στη θέση του Ντία, συγγνώμη, στη θέση του Κράβαρικ. Θα αστοχίσει ο Πάπη. Ο Ντίας που μόλις μπήκε στο τρίτο σετ πήρε και ένα πόντο. 11-11 το σκορ. Πάνω στο Τζιζόλα. Φέι. 12-11. Ζόλα, Ντίας ζητάει την μπάλα, ο Ντίας μέσα η μπάλα. Φαίνεται ότι θέλει μπάλες ο Άλεξ Ντίας και το δείχνει αυτό σε κάθε ευκαιρία. Τώρα πάει στο σερβίς. Ήταν καλά χθες. Πάπη στην υποδοχή, Φέι, Τσέρνιτς. Προσπάθησε να διεκδικήσει στη συνέχεια την μπάλα, πέρασε και πίσω από τη γραμματεία, πίσω από τον κομισάριο του αγώνα. Δεν τα κατάφερε. Πάσα του Βερμίλιο για μία ακόμη φορά έξοχη. Έβγαλε αντίπαλο μόνο τον Φέι απέναντι στον Τσέρνιτς. Ο Φέι που βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο σερβίς. 13-12 εσείς λέει μπροστά. Μέσα η μπάλα. 14-12. Η Σίσλεϊ που θυμάται το πολύ καλό ξεκίνημά της όταν είχε προηγηθεί με 5-1 και σφυροκοπούσε από το σερβίς με τον Φέι. Να πάλι σε ένα δύσκολο σημείο ο Ηρακλής. 14-13 θα φύγει ο Φέι από το σερβίς. Μικρό το κακό αυτή τη φορά. Μπολ πάνω στο Φαρίνα. Βερμίλιο σε πρώτο χρόνο. Δεν βγάζει άμυνα ο Μπολ. 15-13. Αλμπέρτο Τσιζόλα. Ξένει την μπάλα πάνω στο φιλέ. 15-14. Δίπλα μας οι Ρώσοι περιγράφουν και αυτοί τον τελικό της διοργάνωσης. Απογοητευμένοι σαφώς και από την αγωνιστική παρουσία των ομάδων τους, τόσο της Δυναμό όσο και της Λοκομοτίβ και αριστερά μου, ενώ ο Χοφ προσπάθησε να βγάλει σε πρώτο χρόνο, δεν τα κατάφερε μάλλον να πέσει στην περιοχή της μπάλας. Αυτή η μπάλα μας πέφτει στην περιοχή του Ηρακλή. 16-14 η διαφορά στους δύο πόντους. Βλέπετε και πάλι πώς. 16-14. Η Σίσλεϊ μπροστά με δύο πόντους. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στα στούντιο της ΕΡΤΡΙΑ, στη Λεωφόρο Στρατού και σε λίγο πάλι μαζί εδώ από το Παλανδομάντικα της Ρώμης. <Το-> 16-15. Ο Ηρακλής μειώνει. Είμαστε πάντα στο τέταρτο σετ της συνάντησης. 2-1 προηγείται στον αγώνα η Σίσλεϊ. Και 16-15 στο τέταρτο σετ. Παρίνα. Ένας ακόμη πόντος για το Φέι, μεγάλο πρωταγωνιστή της σημερινής συνάντησης του τελικού. Τσέρνιτς, Μπολ,
Stanley περνάει την μπάλα. 17-16. Stanley. Πάνω στο Φαρίνα με δύναμη, καλή υποδοχή. Δεν περνάει μπάλα, η μπάλα στο φιλέ. Περεκτίμησε αυτή τη φάση ο Φέι. 17-17 ο Ηρακλής σοφαρίζει. Time out που παίρνει ο Μπανόλη. Υψηλό κασέ των ομάδων, των παικτών. Οδηγεί σε υψηλή απόδοση και επίδοση. Δεν τίποτα. Σε αυτό το επίπεδο δεν είναι τυχαίο. Η Sisley μπορεί να έχει την Benetton. Και ο Ηρακλής όμως έχει τους ανθρώπους οι οποίοι τον έχουν βοηθήσει. Όπως ο Αδαμίδης βεβαίως. Το έχει αναλάβει μεγάλο οικονομικό βάρος να τα απεξέλθει. Άλλωστε οι Αμερικανοί δεν έμειναν έτσι τυχαία στον Ηρακλή για δεύτερη συνήθεια χρονιά. Ο Κράβαρικ, ο Γιούρδας, ο Ντίας ή ο Μπρουκς που έρχονται από τον πάγκο βεβαίως. Μια ομάδα στηρίζεται στο μυαλό που είναι ο Μπολ σε ένα διαγώνιο, σε ένα καλό κεντρικό. Αλλά και με τις εφεδρίες που υπάρχουν στον πάγκο και οι οποίες έχουν βοηθήσει τα μέγιστα. Πανηγυρίζει για πρώτη φορά ίσως ο Στάνλεϊ και ο Ηρακλής περνάει μπροστά με 18-17. Λέγαμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι καμία ομάδα αυτού του επίπεδου δεν κτίζεται τη μια μέρα στην άλλη. 6 χρόνια έχει να πάρει τίτλο η Sisley Treviso, 5 χρόνια πρωταγωνιστεί ο Ηρακλής χωρίς τίτλο. Δεύτερο συνεχόμενος άσος όσο και αν τρέξει ο Φαρίνα. Και πάει μέχρι την κερκίδα ο Φαρίνα που βλέπετε εδώ αλλά δεν τα καταφέρνει. Επιστρέφει χωρίς την μπάλα. 17-19. Βλέπετε και πάλι το τροχάδι του Ιταλού Λίμπερο. Μπάλα στην κερκίδα. Στάνλε που συνεχίζει αποφασισμένος να σκοτώσει το Φαρίνα. Θα βγάλει άμυνα υποδοχή, τριπλό μπλοκ. Τρέχει ο Φαρίνα, πανταχού παρών. Νέο μπλοκ, θα πέσει μπάλα στην περιοχή των Ιταλών. Ο Ηρακλής στο συν 3. Απίστευτη ανατροπή. Συνεχίζει ο Στάνλεϊ, φόβος και τρόμος πλέον. Κράτησε όλη τη δύναμή του. Άλλωστε είπαμε, είναι κουρασμένοι και είναι αλήθεια αυτό. Οι παίκτες του Ηρακλή είναι κουρασμένοι, αλλά ξέρουν πότε να τα χτυπήσουν, να χτυπήσουν το παιχνίδι. Έξω η μπάλα, χειροκροτήματα από όλους. Χειροκροτήματα ανακούφισης από τους Ιταλούς φίλους που βρίσκονται εδώ, φίλους της Sisley Treviso. Χειροκροτήματα όμως και από τους φίλους του Ηρακλή, γιατί βλέπουν ότι ο Στάνλεϊ έδωσε έναν αέρα 2 πόντων τώρα στην ομάδα στο πιο καθοριστικό σημείο. Την πήρε πίσω με 1 πόντο και τη δίνει μπροστά με 2. Πάπι, Γιούρδας, τόσο σοπόντος Δίας, Στάνλεϊ στην άμυνα. Μπολ, Γιούρδας, θα πέσει μπάλα κάτω στην περιοχή του Ηρακλή, μειώνει η Sisley. Δεν μπορεί να τα παρατήσει τόσο εύκολα η Sisley. Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ, το ίδιο όμως ήταν πίσω και ο Ηρακλής 2 φορές. Στο 5-1 στο αρχικό, στο εντυπωσιακό και στη συνέχεια με 3 πόντους όταν και πάλι ο Φέι είχε πάει στο σερβίς. Σαμουέλε Πάπι, 23 ετών. Στο σερβίς για τη Sisley. Άστοχος. Όρθιοι φίλοι του Ηρακλή προετοιμάζονται για την σοφάριση. Να φαίνεται κοντά, είναι όμως και τόσο μακριά. Γιούρδας περνάει μπάλα πάνω στο Φαρίνα, δύσκολα με το αριστερό χέρι η υποδοχή. Γιούρδας και στην άμυνα. Μπολ στην πάσα στο Στάλε, ψηλά η μπάλα. Πάπι, κατεβαίνει η μπάλα. Αλληλοκάλυψη των Ιταλών. Εκπληκτική η Φέη.
Σπρώχνει την μπάλα πάνω στα χέρια του Τσέρνιτς και παίρνει τον πόντο. 20-21. Εξαιρετικό παιχνίδι από το Θεϊ. Κοιτάξτε, βρίσκει μπροστά τον μπλοκ και παίρνει αυτό τον πόντο με το ταλέντο του. Δημητρακόπουλος, Clayton, δεν περνάει μπάλα. Μπολ, ούτε τώρα περνάει μπάλα. Κάποιος θα την περάσει, Τσέρνιτς, την περνάει ο Ιταλός. 20-22. Επιφωνήματα θαυμασμού και από τους Ρώσους συναδέλφους που βρίσκονται δίπλα μου και μεταδίδουν για λογαριασμό της ρωσικής τηλεόρασης το παιχνίδι. Και αριστερά μου έχω και τον πρόεδρο της Hot Volleys, της ομάδας που αντιμετώπισε ο Ηρακλής και είχε δώσει και φιλικό πριν από το Final Four της Θεσσαλονίκης, την αντιμετώπισε και στα προκριματικά στη φάση των 12 της φετινής διοργάνωσης και σχολιάζει για λογαριασμό της ιταλικής τηλεόρασης το παιχνίδι. Κράβαρικ θα στοχίσει. Κράβαρικ που μπήκε για το σερβίς και θα πάρει θέση πάλι πάνω στον πάγκο. 21-22, πάντα μπροστά ο Ηρακλής. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Η όλα ή τίποτα είναι τώρα για τον Ηρακλή. Φέι. Μιλάμε για τον τελικό βεβαίως, το τίποτα είναι σχετικό. Τσέρνιτς, άσος από το Φέι. 22-22. Έχει εξασφαλίσει ένα με δύο κύπελα μέχρι τώρα, Φέι. Συνεχίζει από το σερβίς. Γιούρδας. Μπολ. Στάλεϊ. Μπλοκ. Πάνω στο Στάλεϊ. Από τον Έντρες. 23-22. Απογοήτευση στις τάξεις του Ηρακλή. Μπαίνει ο Μπρουξ. Ο Γιούρδας θα περάσει έξω. Τσέρνιτς. Μέσα η μπάλα. 23-23. Αυτό που χρειάζονταν οι Σίσλεϊ προηγουμένως, το κάτι παραπάνω για να περάσει τον Ηρακλή, το είχε με τον Φέι. Τώρα καλείται ο Ηρακλής. Όσο και τα χρονικά περιθώρια, όσο και αν οι πόντοι δεν βοηθούν, χρειάζεται αυτός τώρα το κάτι παραπάνω για να περάσει. 23-23 και οι δύο ομάδες έφτασαν πάλι στους 23 πόντους. Match ball. Match ball για την Sisley Treviso. Ένα πόντο χρειάζεται η Sisley για να πάρει τον τίτλο. Ένα πόντο χρειάζεται ο Ηρακλής να συνεχίσει όμως τον αγώνα. Πρέπει να σηκωθούμε και εμείς όρθιοι, δεν βλέπουμε τίποτα πλέον. Περνάει η μπάλα, τρέχει ο Μπολ, πρέπει να περάσει ο Στάνλεϊ που ήρθε από την άλλη πλευρά. Ισοφαρίζει, 24-24, πάμε στην παράταση, όλοι κάτω. Καθοριστικές στιγμές, πολύ μεγάλες στιγμές για τον Ηρακλή, για το ελληνικό βόλεϊ. Τσέρνιτς, πάνω στο Φαρίνα. Μπάλα είναι βαριά τώρα, Φέι. Περνάει την μπάλα, όχι για αυτόν. 25-24. Δεύτερο match ball για τη Sisley. Άντε πάλι όρθιο. Έντρες στο σερβίς. Όχι. Τέλος του αγώνα. Άσος. Και ξέφρενο πανηγύρι. Είναι το τέλος του αγώνα με 26-24. Η Sisley Treviso παίρνει τον τίτλο. Κερδίζει τον Ηρακλή με 3-1.
Έξαλλοι πανηγυρισμοί από φιλάθλους, παίκτες, προπονητές, συνεργάτες. Και από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής έτοιμος για το fair play κάτω από το ζεστό χειροκρότημα των φίλων του που όρθιοι επεφημούν την ομάδα που δόξασε για μία ακόμη φορά την ιστορία, τα χρώματα του συλλόγου και βέβαια την Ελλάδα αγωνιζόμενη σε έναν τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έχασε βεβαίως 3-1 η συμμετοχή εναρχή στο Final Four, η νίκη επί της Λοκομοτίβ και η αντοχή πόσο να αντέξουν αυτοί οι παίκτες σαμπάνια στον αγωνιστικό χώρο είναι για τους Ιταλούς. Το χειροκρότημα είναι για τον Ηρακλή με τους παίκτες να χαιρετούν τώρα τον κόσμο ενώ εσείς βλέπετε τα επινίκια των Ιταλών. Η σημαία της Sisley αλλά και από την άλλη πλευρά εκατοντάδες σημαίες και ανώλευκες κυματίζουν. 12.000 θεατές. Θα πάμε όμως στα στούντιο, στη Λεωφόρο Στρατού και θα επιστρέψουμε σε λίγο πάλι εδώ στη Ρώμη, στο Παλατομάντικα.